Είμαστε με τον τέος πρόεδρο της Νομαρχιακής της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο με τον συνδυασμό Άλμα Ανάπτυξης, κύριο Ευστράτιο Καραγεωργίου, που επί σειρά ετών ήταν δημοτικός σύμβουλος. Κύριε Καραγεωργίου, πώς αποφασίσατε να κατεβείτε για πρώτη φορά στο δεύτερο βαθμό της αυτοδιοίκησης? Μέχρι τώρα κατέβαινα στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, στους Δήμους. Θεωρώ ότι τελείωσε ένας κύκλος όσον αφορά το Δήμο και αποφάσισα να κατέβω στο δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, θεωρώντας μέσα από την εμπειρία μου, τόσο στην πολιτική όσο και επαγγελματικά, ότι μπορώ να προσφέρω περισσότερα στον τόπο μου μέσα από την περιφέρεια. Κάνοντας αναδρομή στο παρελθόν, ποιες θεωρείτε ότι είναι οι σημαντικότερες στιγμές στην πολιτική σας σταδιοδρομία? Το σημαντικό είναι ότι δεν θεωρώ τον εαυτό μου πολιτικό. Βέβαια, από μικρός είχα την τάση να ασχολούμαι με τα κοινά, θέλοντας να προσφέρω μέσα στο σύνολο, πες το ότι κάποια ασθένεια, το είχα. Προέρχομαι από μια οικογένεια δεξιών πεπιθήσεων και έτσι, όπως θυμάμαι τον εαυτό μου, άνοικα στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Ως πιστεύω περισσότερο. Άρχισα να ασχολούμαι με την πολιτική πρακτικά όταν πέρασα στο Πανεπιστήμιο, τελείωσα το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και εκεί από το 1988 ήμουνα στο Συμβούλιο της ΔΑΠ Νοδοφουκού της νεολαίας, φοιτητικής νεολαίας της Νέας Δημοκρατίας. Ήμουνα Γενικός Γραμματέας ΟΝΕΔ Πεδίο Αραίος. Ήταν μια εποχή που υπήρχε έντονο το πολιτικό στοιχείο και ήμουν Κεντρική Γραμματεία Αγροτικού Συνδικαλιστικού της ΟΝΕΔ. Το 1995 πήρα πτυχίο και έτσι επέστρεψα στη Μυτιλήνη, ήμουν ήδη παντρεμένος. Βάζοντας σαν σκοπό να μην ξανασχοληθώ με τα κοινά. Δεν αντέξατε. Όχι. Είναι λίγο σαν σαράκι. Έτσι το 2013 για μια τριετία είμαι αντιπρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Παράρτημα Αιγαίου και την ίδια περίοδο περίπου εκλέγομαι ως υπεύθυνος αγροτικού τομέα της Συνόδου Λέσβου της Νέας Δημοκρατίας. Όσον αφορά τα αυτοδιοικητικά, ξεκίνησα από τον Καποδιστριακό Δήμο Πολυχνήτου, από εκεί κατάγομαι, το 2017 θυμάμαι καλά, και είμαι για χρόνια δημοτικός σύμβουλος, τόσο στο Δήμο Πολυχνήτου όσο και στο Δήμο Λέσβου σε δύο φυτείες. Βέβαια, το σημαντικό σε όλη την σταδιοδρομή αυτή ήταν όταν για 6 χρόνια ήμουνα πρόεδρος νομαρχιακής της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρετε, είναι ένα μεγάλο σχολείο η νομαρχιακή. Ξεκινήσαμε από πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά. Υπήρχαν τα μνημόνια, υπήρχε μια πτώση του Αντώνη Σαμαρά, εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, με όλα τα τραγελαφικά που συνέβησαν την εποχή εκείνη, δημοψηφίσματα, να βγούμε από το ευρώ, να μην μπούμε στο ευρώ. Ο κόσμος ψήφισε να βγούμε από το ευρώ, τελικά μείναμε στο ευρώ. Μεταναστευτικό και όλα αυτά. Μετά είχαμε την εκλογή για αλλαγή Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και την εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη ως Πρόεδρος και εκεί πάλι τρεξίματα. Και μετά την εκλογή της Νέας Δημοκρατίας ως κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως Πρωθυπουργό. Ήταν μια περίοδο δύσκολη για τη Νέα Δημοκρατία που πιστεύω ότι η νομαρχιακή, η Νέο Δελέσβο την εποχή εκείνη κατάφερε να κρατήσει ενωμένη τη Νέα Δημοκρατία στη Λέσβο και κατάφερε πάντα να έχει μια φωνή στο νησί μας. Οι ακαδημαϊκές σας περγαμηνές επικεντρώνεται στο αγροτικό στοιχείο. Θέλω να μας πείτε ποιες είναι οι παρεμβάσεις εκείνες που θεωρείτε ότι πρέπει να γίνουν στο νησί μας αλλά και στο σύνολο του Βορείου Αιγαίου, δεδομένου ότι είναι περιοχές που ο βασικός πυλώνας οικονομίας είναι το αγροτικό στοιχείο. Όπως προανέφερα, βάσει της πολιτικής μου εμπειρίας αλλά και της επιστημονικής μου εμπειρίας, θεωρώ ότι ο αγροτικός τομέας είναι ένας τομέας που μπορεί να ασχοληθεί η περιφέρεια. Άλλωστε, είναι και ο λόγος που κατεβαίνω στην περιφέρεια. Τα νησιά του Βορείου Αιγαίου παράγουν πάρα πολλά προϊόντα, σημαντικά προϊόντα, λάδι με το πρόβατο, τυρί και οτιδήποτε, κρασί σε άλλα νησιά, μαστίχη, ποτοπία εδώ, ούζο. Άρα πιστεύω ότι η περιφέρεια έχει ένα σημαντικό ρόλο για να μπορέσει να βοηθήσει. Ήδη ο Περιφερειάρχης Κώστας Μουτζούρης έχει προσφέρει πολλά στον τομέα αυτό. Πιστεύω ότι υπάρχει
ακόμα πολύ μεγάλος δρόμος για την ανάπτυξη της Γεωργίας και δεν αφορά μόνο την παραγωγή, αφορά την ποιοτική παραγωγή, αφορά το δευτερογενή τομέα, τυποποίηση, μεταποίηση, εμπορία, την προστιθέμενη αξία, τη μείωση του κόστους μεταφοράς, μην ξεχνάμε ότι είμαστε νησιά, ακριτικά νησιά. Άρα είναι ένας τομέας σημαντικός για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και ιδιαίτερα για τη Λέσβο, που πρέπει να δώσουμε σημαντική βάση και προσπάθεια. Μέσα σε αυτά είναι και τα διάφορα αναπτυξιακά προγράμματα που υπάρχουν, σχέδια βελτίωσης, νέοι αγρότες, βιολογική γεωργία ή οτιδήποτε άλλο, που πρέπει να προωθηθούν ώστε να αναπτυχθεί η γεωργία στο νησί μας. Ταυτόχρονα και η σύνδεση της γεωργίας με το πρωτογενή τομέα, με τον τουρισμό. Θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό κομμάτι για την πρόθεση της οικονομίας στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και ιδιαίτερα για το νησί μας. Γιατί επιλέξατε τον Κώστα Μουτζούρη ως επικεφαλής του συνδυασμού που θα θέλατε να κατεβείτε υποψήφιος μαζί του? Για κανένα λόγο δεν θα κατέβαινα υποψήφιος με τον κύριο Στεφανή. Ο κύριος Στεφανής ήταν μια από τους βασικούς λόγους που παρατήθηκα ο πρόεδρος της Νομαρχιακής. Ξέρεις, είπα από την αρχή ότι δεν είμαι πολιτικός. Στην προκειμένη λοιπόν περίπτωση, πάνω από ιδεολογίες, κόμματα και όλα αυτά, βάζω το νησί μου. Την εποχή εκείνη, ο κύριος Στεφανής ήταν συντονιστής, την πρώτη περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ήταν συντονιστής για το μεταναστευτικό. Ερχόταν στο νησί, γύριζε σε διάφορα σημεία για να δημιουργήσει δομές μεταναστών και όλα αυτά, σε όλο το νησί. Ποτέ δεν ήρθε σε επαφή με την Νομαρχιακή της Νέας Δημοκρατίας, ποτέ δεν συζήτησε με τη βάση τι ακριβώς θέλει. Υπήρχαν διαμαρτυρίες του κόσμου, υπήρχαν γρίνιες του κόσμου. Η Νομαρχιακή της Νέας Δημοκρατίας είχε μιλήσει πολλές φορές, είχαμε διαμαρτυρηθεί πολλές φορές στον κομματικό μηχανισμό, στο κόμμα κάτω, λέγοντας ότι αυτό το πράγμα δεν γίνεται, δεν είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι αυτό που είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στοιχείο όταν ανακοίνωνε το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά το μεταναστευτικό. Αποτέλεσμα όλου αυτού ήταν η μεγάλη διαδήλωση που έγινε το 20, διοργανώθηκε από τον τωρινό Περιφερειακή τον Κώστα Μουτζούρη κάτω στην παραλία της Μυτιλίνης, στο λιμάνι της Μυτιλίνης. Και αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών ήταν τελικά να έρθουν να κάνουν καλύτερα απόβαση τα ΜΑΤ στη Λέσβο για να εφαρμόσουν τα σχέδια της τότε εποχής του κ. Στεφανή. Έτσι αποφάσισα να κατέβω με τον Κώστα Μουτζούρη στο ψηφοδέλτιο, ένας άνθρωπος που είναι ίδιας ιδεολογίας με μένα, ο οποίος γνωρίζει το νησί, έχει γυρίσει όλα τα χωριά του νησιού, γνωρίζει τα προβλήματά του, έχει ασχοληθεί με αυτά. Ένας άνθρωπος που ενδιαφέρεται για τα προβλήματα του νησιού, εκπροσωπεί το νησιού και δεν είναι κάτι που ένιωσα όταν άκουσα τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας να ανακοινώνει τον κύριο Στεφανή στην Γενική Γραμματεία. Ένιωσα ότι δεχόμουν μια εντολή ότι πρέπει να είναι ο κύριο Στεφανής Περιφερειάρχης για να εκτελέσει τις εντολές της κυβέρνησης. Θεωρώ ότι ο Περιφερειάρχης πρέπει να είναι άνθρωπος που να υπηρετεί τον τόπο και όχι εντολές.